Τρίτη βράδυ Κυριακής, όπου με εκλεκτούς καλεσμένους θα προσπαθούμε από εδώ και πέρα να αναλύουμε την επικαιρότητα, να εστιάζουμε στα πιο σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε και να κοιτάμε αν μπορούμε λίγο να προβλέψουμε το τι μέλη γενέσει το επόμενο διάστημα. Να αρχίσω καλημερίζοντας τους εκλεκτούς φίλους εδώ στην εκπομπή. Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σε όσους μας παρακολουθούν. Ο Νίκος Παπάς από ΣΥΡΙΖΑ, το καλημέρα που έχει μείνει από το πρωινό. Καλησπέρα. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Πιο πολύ ΠΑΣΟΚ. Θα σας λέω εσάς. Ό,τι θέλετε. Μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Η καλή συνάδελφη Γιάννης Ανδρουλιδάκης από την Αυγή. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης Τσαπρούς, διευθύντης της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας και ο Τάσος Παπάς, ο καλός συνάδελφος από την εφημερίδα των Συντακτών. Καλημέρα, Τάσο, και σε σένα. Καλημέρα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο, Γιάννη μου. Αύριο με τι θα ξεκινήσει, ποιο θα είναι το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου? Όπως είναι απόλυτα λογικό, θα ασχολούμαστε με τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Θα αναλύουμε ουσιαστικά τα μέτρα με παραδείγματα και πίνακες, τόσο για τις αυξήσεις συντάξεων και αφιερώνουμε χώρο στις αυξήσεις μισθών, γιατί έρχονται αυξήσεις μισθών όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, στον κατώτατο το 23, αλλά και το 24 στο δημόσιο. Και βέβαια με ανάλυση όλα τα μέτρα. Πέρα από το χρηστικό πακέτο για τις εξαγγελίες, υπάρχει και η αξιολόγηση και η εκτίμηση για όλο το Σαββατοκύριακο αυτό, mm-hmm. για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τι πρόσημο βάζετε? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η εικόνα που υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε ένα πακέτο παροχών χωρίς μέτρο. Υπάρχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Είχαν γραφτεί και είχαν ακουστεί πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο συγκρατημένο σε σχέση με τα δημοσιονομικά της χώρας όσον αφορά στα μέτρα. Τώρα, όσον αφορά στο πολιτικό περιεχόμενο, ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα. Εκλογές, όπως έχει πει, την άνοιξη του 23, καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Αυτό νομίζω ότι στις τελευταίες μέρες υπήρχαν αντικρουόμενες πληροφορίες. Άλλοι έλεγαν θα αλλάξει, άλλοι δεν θα αλλάξει. Και βέβαια ούτε ένα σχηματισμός. Άρα, ξεκινάμε, έχουμε περίπου 200-250 μέρες προεκλογική περίοδου. Βεβαίως, με ξεκάθαρα εκλογικά διλήμματα, βέβαια. Γιατί νομίζω από τα πολιτικά, από τους πολιτικούς σχολιασμούς του Πρωθυπουργού, ήταν κυρίως η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, στον οποίο είπε ότι τον βλέπει πάρα πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αυτά αργότερα, να τα αναλύσουμε λίγο. Πάμε στην κατηγόρησα για την παρακολούθηση. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Τάσο Παπά να δούμε τώρα η εφημερίδα των Συντακτών. Είναι μια ερμηνεία Σπούτνικ. Τι θα έχει αύριο Τάσο μου, είναι σημαντικό. Έδειξε ποιον έχει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς αξιολογούμε προφανώς τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία θεωρούμε ότι διαπνέονται από μια επιδοματική λογική, η οποία δεν έχει χρόνο μεγάλο χρόνο διάρκειας. Είναι ληξιπρόθεσμα, γιατί δεν γίνονται παρεμβάσεις στις δομές και στις αιτίες που παράγουν τα φαινόμενα, τα ταλανίζουν την κοινωνία. Εστιάζουμε όμως στην απόπειρα, στα θεσμικά ατοπήματα διέπραξε κατά τη γνώμη μας ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή? Εννοούμε ότι η προσπάθεια, η απόπειρα θεσμικά ανεπίτρεπτη και πολιτικά ανατριχιαστική κατά τη γνώμη να εντάξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ένα σενάριο συνωμοσίας που κατά τη γνώμη του καταστρώνουν εξωτερική με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας και την ανθρωπιστική της κυβέρνησης, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο να εντάσσεται η αντιπολίτευση σε τέτοια συλλογική. Δηλαδή, από πότε το αίτημα για πρόεδρες εκλογές είναι ύποπτο? Εάν είναι ύποπτο το αίτημα για πρόεδρες εκλογές που ζητούν οι αντιπολιτεύσεις διαχρονικά, έτσι, τότε και αυτός ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν ύποπτος. Γιατί ζητούσε πρόεδρες εκλογές από την επόμενη μέρα της εκλογής του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε τον ήχο, γιατί έχουμε κάποια προβλήματα. Τώρα, εντάξει, η Αυγή δεν βγαίνει αύριο. Όχι, την Τρίτη. Αλλά θα ήθελα, Γιάννη, λίγο να μου δώσεις τη δική σου εικόνα. Τι κρατάς από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα? Νομίζω ότι και χθες και σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε μια στροφή προς τα δεξιά. Απευθύνθηκε σε ένα πολύ σκληρό δεξιό κοινό, θεωρώντας ότι είναι το μόνο που του έχει μείνει και αυτό που μπορεί να του συσπυρώσει ένα ποσοστό στις πρώτες εκλογές που περιμένει για να είναι στην πρώτη θέση. Αυτό μπορούμε να δούμε
από το γεγονός ότι δεν έκανε κανένα άνοιγμα σε κεντρώα κομμάτια που φεύγουν σε σχέση με τα θεσμικά τοπικά για τα οποία μίλησε ο Τάσος Παπάς, αλλά έχει να κάνει με το προηγούμενο διάστημα. Δεν έκανε μια πολιτική αλλαγών διαστατικών στην οικονομία. Τα χρήματα που δίνει είναι χρήματα που θα φαγωθούν πάρα πολύ εύκολα, διότι δεν ανοίγει το ζήτημα της συλλογικής διαπραγμάτευσης ξανά. Είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος για δύο μέρες επίσης συνέχισε ένα τραγικό κρεσέντο. Ολοκληρώθηκε σήμερα με το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε για να πάρει το λόγο αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, η εφημερίδα των συντακτών του, που είμαστε προηγουμένως συνδεδεμένοι. Για δύο ώρες μιλάνε τα νέα της Βόλβης, η ηχό του Μετσόβου, και δεν έχει μιλήσει καμία αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όσα χρόνια παρακολουθώ συνεντεύξεις τύπου. Σκληρός λόγος απέναντι στην αντιπολίτευση. Χαρακτήρισε τερατογένεση ένα πράγμα το οποίο, αν γίνει όπως το έλεγε, θα είναι η βούληση του ελληνικού λαού, δηλαδή θα το δώσει ο ελληνικός λαός μια πλειοψηφία σε άλλα κόμματα. Ήταν σκληρός σε επίπεδο πατριωτικό και στο μεταναστευτικό. Ήταν ένας λόγος, κατά τη γνώμη μου, που απευθυνόταν σε ένα πολύ δεξιό κοινό, το οποίο εκτιμάω ότι μπορεί να του δώσει από αυτές τις συνθήκες την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές για να συνεχίσει. Το αν θα τα καταφέρει είναι ζητούμενο. Κύριε Μαρκόπουλο, τώρα από ό,τι κατάλαβα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα ο Πρωθυπουργός, έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Έτσι, ή εγώ ή ο Τσίπρας, σε προσωπικό επίπεδο. Είπε κιόλας ότι πρέπει να επιλέξετε κυβερνήτη στον κόσμο. Οπωσδήποτε ήταν μια δεύτερη των διλημάτων, ακριβώς γιατί προδιέγραψε τους επόμενους μήνες. Κατά τα ψέματα, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο κάποιων μηνών, επομένως υπάρχουν τα διλήμματα. Και αυτό το οποίο είπε είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Ένα Πασόκ που διαρκώς προσεγγίζει ή προσεγγίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακόμα και στο επίπεδο της Εξεταστικής Επιτροπής βλέπουμε να έχει κοινές γραμμές και συνεννοήσεις με το Πασόκ, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Φοβόμαστε. Εμάς ο στόχος μας είναι ένας, να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Είμαστε καθαροί σε αυτό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να φοβάται όμως ο ελληνικός λαός είναι νεφελώδη κυβερνητικά σχήματα μεταξύ αυτών οι οποίοι κατηγορούσαν τους άλλους για απατεώνες και ξαφνικά φαίνεται ότι τα έχουν βρει, αυτών οι οποίοι συνεργάζονται στην εξεταστική ανερυθρίαστα και το βλέπουμε καθημερινά αυτό όσοι συμμετέχουμε σε αυτήν. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Ανδρουλιδάκη για, την, για το κατά πόσο. Γιατί με συγχωρείτε. Δεν είναι κακό να συνεργάζονται. Ήταν ερυθρίαστα, σαν να κάνουν κάτι θεσμικά. Στην Εξεταστική Επιτροπή έχουμε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κόμματα. Βλέπουμε ένα Πασόκ το οποίο έχει πλήρως υποταχθεί στη στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν θα ήθελα να περάσω και σε λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει, γιατί έχουμε και μια διαδικασία απόλυτου. Εγώ λοιπόν, είπε ο κ. Ανδρουλιδάκης πριν ότι απευθύνθηκε στο δεξιό ακροατήριο. Κύριε Ανδρουλιδάκη, δεν απευθύνθηκε στο δεξιό ακροατήριο. Απευθύνθηκε στους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν 12 χρόνια να δουν αυξήσεις. Απευθύνθηκε στους νέους, οι οποίοι βλέπουμε ότι επιδοτούνται για να βοηθηθούν να προχωρήσουν τις σπουδές τους. Απευθύνθηκε στον εργαζόμενο. Απευθύνθηκε σε αυτούς που η εισφορά αλληλεγγύης από το ΣΥΡΙΖΑ τους ρήμαξε οικονομικά. Απευθύνθηκε στους αγρότες, απευθύνθηκε στις κοινωνικές εκείνες ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκη να ενισχυθούν κάτω από ένα πλαίσιο διεθνούς κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, έκανε και μία ΔΕΘ της επόμενης ημέρας με το γεγονός ότι έρχεται να ενισχύσει αυτές τις ομάδες και πολλές άλλες. Και τέλος, έκανε και μία ΔΕΘ της ευθύνης, γιατί ουσιαστικά τι είπε, ότι δεν θα παίξει με τους θεσμούς. Γνωρίζαμε τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει με το κατά πόσο θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκλεισε αυτό ήδη από το καλοκαίρι. Άνοιξε συζήτηση για το κατά πόσο θα υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου. Εμείς πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Και τι λέμε στον ελληνικό λαό. Παρά τα όσα προσπαθεί η αντιπολίτευση να παρουσιάσει, παραμένουμε ισχυροί, έχουμε τις πρωτοβουλίες στα χέρια μας και λέμε θα πάμε να κρυθούμε με ένα πλάνο και μια πρόταση αυτοδυναμίας. Έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν στον εαυτό μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που σαν κόμμα το οποίο υποτίθεται διεκδικεί την εξουσία, ο οποίος δεν έχει εμπιστοσύνη και γι' αυτό το λόγο έχει κρυφτεί πίσω από την απλή αναλογική, γιατί γνωρίζει ότι θα είναι δεύτερος. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, πολιτικά και πολύ πίσω, να μην πω καταϊδρωμένος. Κύριε Παπά, τώρα ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον κύριο Τσίπρα, αν θέλει να προχωρήσει να του ζητήσει αυτός να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα απαντήσει. Λογική λέει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχτεί. Αλλά είχαμε και φωνές το προηγούμενο διάστημα και είχαμε και τον κύριο Πολάκη που είχε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να προχωρήσει. Είχαμε φωνές που ο κύριος Τσίπρας είχε δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης πληρώνει το τίμημα της απομόνωσής του και ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία σε αλλεπάλληλα κύματα. Και το έκανε από το Σεπτέμβρη του 2021, θέλω να σας θυμίσω. Διότι τότε είπε για πρώτη φορά ότι δεν επιθυμεί εντός πολλών εισαγωγικών, δεν μπορεί εννοούσε. Διότι έβλεπε την προηγούσα πολιτική του απομόνωση να σχηματίσει κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής. Το ίδιο συνέβη και το προηγούμενο διάστημα και με τον ανασχηματισμό που φαίνεται ότι έπεσε σε σοκοματικά βράχια
ο κ. Μητσοτάκης. Και το ίδιο συνέβη τώρα και με τον εκλογικό νόμο. Εχθές, και το λέω ευθαρσός και ευθέως και ειλικρινός, όσοι ακούγαμε την ομιλία του, λέγαμε περιέγραψε την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν την ανακοίνωσε. Σήμερα, ναι, βεβαίως. Το περιέγραψε είναι ένα δικό σα ανάλυση. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Συμφωνούμε στα πραγματικά γεγονότα. Ότι δεν θα αλλάξει. Κύριε Μαρκόπουλε, συμφωνούμε στα πραγματικά γεγονότα. Η ερμηνεία δική μας είναι ότι ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία. Διότι φαίνεται ενδεχομένως ότι και εδώ έπεσε σε κομματικά βράκια. Για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Διότι ακούγαμε, δεν προκρίναμε εμείς τέτοια δημόσια συζήτηση. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησαν τη συζήτηση δημοσίως, διαρροές από το Μαξίμου ξεκίνησαν τη συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι στην απλή αναλογική, πιστεύουμε στην απλή αναλογική και θεωρούμε βεβαίως ότι... Είσαστε δεύτερη, λογικό είναι. Εντάξει, θα είμαστε, θα είμαστε πρώτοι, εσείς έχετε χάσει τη γη κατά από τα πόδια σας, διότι τώρα ομολογείτε και δημοσίως ότι ούτε στη δεύτερη εκλογή μπορείτε να σχηματίσετε κυβέρνηση και απειλείτε και με τρίτες εκλογές. Άρα ο ελληνικός λαός έχει ξεκάθαρες επιλογές μπροστά του, ή την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή πρωτιά και προοδευτική κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί, ή ψήφο στον κύριο Μητσοτάκη. Με Πασόκ, και... Κουτσούμπα και Βαρουφάκη. Και ο Θεός βοηθός, αλλά πάλι λες εκλογές. Αυτό θέλει το Θεός βοηθός, αυτό που προτείνεται κυβερνητικά. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι σας έχει θορυβήσει. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και ακραίες εκφράσεις ο κύριος Μητσοτάκης για ένα ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας. Πρέπει να σας θυμίσω ότι την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, προς το πίσω. Έτσι δεν είναι. Ειδικά την τελευταία. Άρα, ναι, την έκρινε ο λαός. Ναι. Βεβαίως, μας έκρινε. Το αποτέλεσμα ήταν καθαρό. Μας έκρινε. Είχαμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Καμία αντίρρηση. Η κυβέρνηση αυτή δεν είχε τα πιεστικά στάνταρτ που έπρεπε. Όχι, είχαμε απώλεια τριών μονάδων σε όλη μας τη διακυβέρνηση. Και εξαφανίστηκαν οι ΑΝΕΛ. Εντάξει. Τώρα εδώ, έχετε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εσείς δίπλα σας, νομίζω, και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Λοιπόν, ωραία, θα δούμε τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα το οικονομικό κομμάτι. Θέλω να συζητήσουμε λίγο. Κύριε Κωνσταντινόπουλο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αύριο συνεδριάζει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ολομέλεια. Προσέξτε, για το θέμα του κακόβουλου λογισμικού παρακολουθήσεων με αποκλειστικό θέμα Ελλάδα. Την προσπεράσαμε την Πολωνία. Το ότι πάτε στις παρακολουθήσεις και δεν σχολιάσατε τα οικονομικά. Θα πάμε μετά στο λαό. Είναι κάτι, κύριε Παπαδόπουλο. Φαίνεται μια μηχανία του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσατε αρκετό χρόνο, δεν είπατε τίποτα για τα μέτρα που ανακοφθούν. Έκανα ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο. Το νέο, το δημόσιο υπάλληλο, την αύξηση των επιδομένων του ΑΕΔ. Αυτά θέλουμε να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα ψηφίσετε, θα τα υποστηρίξετε. Συνταξιούχοι λεφτά μετά από 12 χρόνια. Τη 13η σύνταξη που κόψατε εσείς. Μα την κόψαμε. Το προεκλογικό σας παιχνίδι. Ναι, αλλά την κόψατε. Το προεκλογικό σας παιχνίδι. Είναι θετικό το ότι θα πάρουν οι συνταξιούχοι μας αύξηση έως και 6% και παραπάνω. Να τα δούμε μετά λίγο τα οικονομικά. Δεν είπατε τίποτα για τα μέτρα για το λαό. Ποια είναι η κυβερνητική σας πρόταση? Το να βρίζουμε, να κάνουμε αντιπολίτευση. Κύριε Μαρκόπουλο, θα αλλάξουμε θέση. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, ελάτε. Λοιπόν. Εγώ να έρθω, αλλά τους αφήνω λίγο έτσι. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση εμένα πάντως. Έχει ενδιαφέρον να ακούει ο κόσμος. Πολλές αναφορές του Πρωθυπουργού στο πρόσωπο του αρχηγού σας. Και χαιρόμαστε. Ναι. Πάρα πολύ. Όχι μόνο αναφορές. Είναι μια γενικότερη. Η σημερινή, κατά την άποψή μου, η χθεσινή και η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ένας αδύναμος Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να ζήσει η Ελλάδα χωρίς εμένα. Σε τίποτα. Και νομίζω ότι είναι και αλαζονικό να νιώθει ότι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο έχει να έρχεται σε αναντιστοιχεία, δηλαδή με το δικό του εγώ, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή ο λαός δεν μπορεί να αποφασίσει. Ο λαός θα αποφασίσει για ό,τι θέλει και θα είναι απόλυτα σεβαστό. Και βεβαίως, ξέρετε κάτι, και πιθανόν και στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν τις ίδιες σκέψεις για μας. Αλλά ο λαός αποφάσισε κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Το δεύτερο, επιδόματα. Έδινε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα. Έδινε και το ΠΑΣΟΚ, πάλι. Το ΠΑΣΟΚ είχε το ΕΚΑΣ, δεν το θυμάστε καλά. Ήταν σταθερός μηχανισμός. Mm-hmm. Το τρίτο είναι, γιατί επιτίθεται και ποια είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Η Νέα Δημοκρατία, το είπε ο κ. Μαρκόπουλος, και τα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, που έχει, δόξα ο Θεός, αρκετά. Τι λένε? Το ΠΑΣΟΚ γίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αφού το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εύκολος αντίπαλος,
Δείτε την κάρτα που έβγαλε η εφημερίδα των συνταχτών. Άρα σου λέει πρέπει σε κάθε περίπτωση εμείς να το πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, μήπως και κερδίσουμε κάτι. Αξίζει όμως όλη αυτή η διαδικασία? Είναι μια διαδικασία δημοκρατική? Έχει μια ουσία ή δεν έχει καμία ουσία? Να σας πω ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα πραγματικά. Λέμε για την κοινωνική στέγη. Η κοινωνική στέγη ήταν ένα θέμα το οποίο το ανέδειξε ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και 15 μήνες. Αναρωτιέμαι, φέτος που τα παιδιά αυτά δεν θα πάνε, θα πάνε πολλοί νέοι φοιτητές και δεν θα μπορούν να βρουν στέγη. Με αυτά που ανακοίνωσε μετά από 4 χρόνια ο Πρωθυπουργός, λύνει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί θα γίνουν μετά από 1-2 χρόνια. Πάμε στο θέμα του πλαφόν στην ενέργεια. Και θα πάω το πολιτικό. Λέγαμε από την αρχή πλαφόν στη λιανική εμείς. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία λέει πλαφόν στη χονδρική και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Γιατί και οι δύο υπερασπίστηκαν το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε. Και εσείς το πρώτο. Μα εσείς, αυτό είναι το καλό με εσάς, κύριε Μαρκόπουλε. Το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς το κάνετε πράξη. Ήταν δίκαιο, το κάνατε πράξη. Και τι φέρατε με το πλαφόν στην χονδρική? Ξαναεπιστρέφετε τα χρήματα στους ηλεκτροπαραγωγούς, τους 4-5. Έχετε δει καμία αντίδραση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί λέμε εμείς πλαφόν στη λιανική? Γιατί αυτό θα. Από ποιον θα φύγουν τα βάρη? Από την επιδότηση. Τώρα μου ξεφύγατε λίγο από το πολιτικό κομμάτι. Και θα πάω στο εξής. Πήγατε οικονομικά. Άρα πάμε στο πολιτικό μέρος. Mm-hmm. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Εμάς δεν αλλάζει το πολιτικό πλαίσιο που έχουμε θέσει. Πέρα από τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι οι παρακολουθήσεις. Κατά την άποψή μας. Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό για να σας βοηθήσω. Το θέμα των παρακολουθήσεων. Πάνω σε αυτό. Το θέμα των παρακολουθήσεων. Για να γλιτώσουμε τον χρόνο. Το θέμα των παρακολουθήσεων επηρεάζει τη σχέση που μπορεί να είχατε εσείς μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί καταλαβαίνω τώρα, όταν δημιουργηθεί μια τέτοια ουσιαστική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, δεν είναι εύκολο να κάτσεις ένα τραπέζι να συζητήσεις τις ενδεχόμενες συνεργασίες. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και ήμασταν τόσο πολύ καθαροί που αυτά τα ίδια λέγαμε πριν τις παρακολουθήσεις, τα ίδια λέμε και τώρα. Εμείς τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι παρότι δεν ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Δεν υπάρχει ένα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί κανέναν πρωθυπουργό, κανέναν να λέει ότι θα κάψω την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Μην πάτε να ψηφίσετε την πρώτη φορά. Δεν είπα αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Ό,τι κι αν είναι. Ακόμα. Ακούστε με λίγο, κύριε Μαρκόπουλε. Μην κυρίσετε τη γραμμή του Νίκου του Παπά. Το είπε και ο κύριος Παπάς. Να συμφωνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τουλάχιστον να αφήνετε λίγο χρόνο. Να σας πω κάτι, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είπα αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Ανέδειξε τη σημασία των πρώτων εκλογών. Τις αναγόρευσε μάλιστα και στις πιο κρίσιμες. Θα σας πω κάτι. Διαβάστε το προσεκτικά. Είστε πρωθυπουργός, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κάνετε στη Νέα Δημοκρατία σαν ζηλιάριδες. Απατημένη σύζυγη. Εσείς οι οποίοι αγαπήσατε τους πολιτικούς σας απαγωγής, απαγωγής συνθημάτων, ιδεών μέχρι και τις εικόνες του αρχηγού σας. Κάνετε σαν ζηλιάριδες απατημένη σύζυγη. Με το ΣΥΡΙΖΑ τους αγαπήσατε ξαφνικά. Ακούστε με λίγο. Αυτούς που σας έλεγαν απατεώνες. Ακούστε με λίγο. Αφήστε με λίγο. Οι οποίοι τι λέτε. Βάλτε και μια τελεία. Επειδή. Όχι, μισό λεπτό. Τελειώσω δύο πράγματα. Επειδή τι λέτε. Επειδή εμείς πρέπει να έχουμε την άποψη που λέτε εσείς. Και επειδή εμείς λένε δεν έχουμε μια διαφορετική άποψη, ή θα πρέπει να είμαστε με εσάς ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Ας το ακούσουν όλα όσα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Όχι, μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό για να γίνετε και εσείς και κουβέντα. Όσες θέλετε. Από τον ρόλο σας αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο ρόλος σας ποιος είναι, είστε το τρίτο κόμμα. Τώρα στις εκλογές που κανείς δεν γνωρίζει, όπως είπατε, ο λόγος πάντα αποφασίζει. Παίρνει εντολή το τρίτο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Παίρνει την εντολή. Με βάση το σύνταγμα παίρνει εντολή. Πραγμάτων, μια στιγμή βεβαίως. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είστε σε ένα σημείο όπου πριν λοιπόν, λίγο καιρό ακούγαμε το ΣΥΡΙΖΑ να λέει αυτοί θα πάνε με την Ουδού. Τώρα τι λέμε. Τώρα εσείς λέγατε πριν ότι εμείς θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν το έλεγε η Αυγή, τώρα το λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Δεν έχει αλλαγή κάτι. Καταρχάς, κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν είπα κάτι. Εγώ είπα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέω λοιπόν ότι εκ των πραγμάτων είστε σε μία θέση ζώρικη. Και σε αυτούς τους 7 μήνες που θα έχουμε προεκλογική περίοδο, όσοι είναι. Λοιπόν, θα πιέζεστε. Ήδη πρώτων παρακολουθήσεων είχαμε δει ότι μετά στις κομματικές εκλογές πιέστηκαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρουσίασε μια κάμψη.
Λοιπόν, δεν είχατε κάποιες ξεκάθαρες προτάσεις. Θα πιεστείτε πάρα πολύ και σε αυτή την, σε αυτή την επόμενη περίοδο. Που είπα πριν, πρέπει κάποια στιγμή, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ ή Νουδού, να έχετε και συγκεκριμένες θέσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Σας είπα. Και αυτή τη στιγμή, στέγη, επειδή είπατε επιδόματα, δεν επιδόματα. Η μείωση του ΕΝΦΕ κατά 35% είναι επιδόμα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κοινωνική στέγη και πλαφών. Η μείωση του ΕΝΦΕ είναι μόνιμη παρέμβαση. Είναι θέσεις. Οι μειώσεις φόρων και εισφορών είναι μόνιμες παρεμβάσεις. Μην κάνετε γενική πολιτική. Η κοινωνική στέγη και το πλαφόν δεν είναι. Και το πλαφόν δεν είναι οι κυρίαρχες πολιτικές. Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή πολιτική. Που τη λέγαμε και πριν τις υποκλοπές. Λέγαμε ότι την πρώτη Κυριακή, παρότι εμείς δεν ψηφίσαμε, δεν μπορεί κανένας να την κάψει. Και λέμε ότι θέλουμε από την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση με βάση πρόγραμμα, το οποίο εμείς θέλουμε να είναι πρόγραμμα με βάση το σοσιαλδημοκρατικό μας πρόγραμμα. Παίρνουμε εντολή γι' αυτό και λέμε ότι σε κάθε περίπτωση εμείς δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε στις πρακτικές του παρελθόντος. Γι' αυτό, αφού ο κόσμος θέλει να ακούει τι λέμε, του δεσμευόμαστε ότι το παρελθόν είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και εμείς δεν θα τους κάνουμε πρωθυπουργούς. Αν αύριο το πρωί εμείς μας ψηφίσει το 15, το όποιο, εμείς θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας απέναντί τους. Τα άλλα κόμματα έχουν κάθε δικαίωμα να πούν οτιδήποτε άλλο. Άρα εμείς δεν αλλάξαμε πολιτική στάση, έχουμε την ίδια στάση, τη λέμε στους πολίτες, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά μας ο Νίκος Ανδρουλάκης και την επόμενο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ξεκάθαρο τρόπο. Γι' αυτό τους λέω τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ σωστά το είπατε. Κοιτάξτε να δείτε, αν νομίζουν οποιοδήποτε κόμμα από αυτά, εμείς δεν είμαστε από αυτούς που πήγαν στα κόμματά τους για μια καρέκλα αριστερή ή δεξιά. Εμείς μείναμε στο κόμμα μας για αρχές και αξίες. Θα τις υπερασπιστούμε μέχρι τέλος. Από όλους έχετε μιλήσει. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Παπάτορο που μας περιμένει υπομονετικά. Τάσο μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω να μου πεις πλέον με τα καινούργια δεδομένα τα οποία έχουμε. Και είχαμε την σαφές δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε σε χαρτογράφητα νερά. Δηλαδή, θα έχουμε μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο επόμενο διάστημα. Επειδή είσαι πολύ έμπειρος συνάδελφος, θέλω να μου πεις λίγο την εκτίμησή σου από εδώ και πέρα. Τι θα πρέπει να περιμένουμε. Να θυμίσω πάντως κάτι στον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Είπε ότι δεν ψήφισε το κόμμα την απλή αναλογική. Το σύστημα απλή αναλογική, για να είμαστε ακριβείς. Έτσι είναι. Θα το θυμίσω όμως ότι το Πασόκ, για το Πασόκ η απλή, άδολη και ανώθευτη αναλογική ήταν στις ιδρυτικές του αρχές. Κύριε Παπά, καλά, γιατί δεν σε εφάρμοσε ποτέ, μόνο το 89 τώρα. Μην την γυρίσουμε τάσο την ιστορία. Έχετε γράψει βιβλίο για το Πασόκ και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Είπα συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Παπά, και σας λέω ότι εμείς δεν την ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Και παρόλα αυτά σεβόμαστε, γιατί είμαστε θεσμικό κόμμα, και σεβόμαστε αυτό που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Την εγκαταλείψατε λοιπόν την απλή αναλογική όταν γίνατε κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, τώρα τι μπορεί να συμβεί. Είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είστε πιο παλιός από μένα, εγώ τελευταία μπήκα. Ναι. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι εάν προκύψει κυβέρνηση της συνεργασίας στις πρώτες εκλογές χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμμα, πιστεύει ότι θα είναι το δικό του κόμμα αυτό, έτσι. Αυτό θα είναι μια τερατογέννηση. Αναρωτιέμαι γιατί. Αν σχηματιστεί κυβέρνηση, συνεργασίας από 3 ή 4 κόμματα, στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας, είναι μια κυβέρνηση που θα έχει πλειοψηφία εδρών και με βάση τα ποσοστά των κομμάτων που θα συγκροτούν, θα έχει πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Το εκλογικό σώμα, για να είμαι ακριβή. Πάντως, τάσο, συγγνώμη, θα ήθελα να δω προγραμματική συμφωνία μεταξύ Κουτσούμπα, Βαρουφάκη, Ανδρουλάκη και εσύ. Ο κύριος Κουτσούμπας το είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι, όχι, όχι. Να δω την Άντια Γιανακοπούλου και τον Λοβέρντο υπουργό σε κυβέρνηση με τον Βαρουφάκη υπουργό. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι ωραίο. Το κουκουέ. Τάσο μου, τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα, τι περιμένεις. Εγώ προσωπικά, μια μακρά προεκλογική περίοδο που δεν θυμάμαι άλλη περίοδο την εποχή της μεταπολίτευσης, τόσο μακρά προεκλογική περίοδο. Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Προφανώς εννοεί ότι θα στήσει κάλπες εκεί κοντά στην Άνοιξη. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν αυτός που εμφανίζεται ως εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα σε μια τόσο μεγάλη προεκλογική περίοδο, όπου βέβαια η αντιπαράθεση θα είναι υψηλή. Εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος εκλογικός ευνηδιασμός, δηλαδή. Και μεγάλη ένταση.
Κοιτάξτε, το πλεονέκτημα του εκφυδιασμού το έχει χάσει ο κ. Μητσοτάκης, όποτε και αν κάνει τσέπη. Κανείς δεν θα φυνδιαστεί πια. Είναι. Νομίζω όμως ότι αυτό που λέει ότι θα εξαντλήσει τετραετία είναι και λίγο προσχηματικό. Θα κρίνει, ακόμα δεν έχει το ίδιο αποφασίσει. Θα πάει με τη λογική βλέποντας εκάμπ. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο, να σε αποδεδεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε, ό,τι καταλαβαίνω τώρα, πάμε σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο με πολλές εντάσεις και είναι μια προεκλογική περίοδο η οποία θα συμβαδίζει με μια πολύ δύσκολη περίοδο για την κοινωνία. Οικονομικά. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Θα επιστρέψουμε στα οικονομικά. Πάμε σε ένα συντομότερο διαφημιστικό διάλειμμα να πιάσουμε να δούμε για τα ενεργειακά και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω, Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο να μπούμε στο κομμάτι το οικονομικό. Αν αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θεωρείς πως μπορεί να έχουν και ένα θετικό πρόσημο στην κοινωνία και να βοηθήσουν τον κόσμο να ξεπεράσει αυτή το δύσκολο χειμώνα που έρχεται? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αν θα έχουν επίδραση στην κοινωνία. Mm-hmm. Και ως προς αυτό, κανένας πολιτικός ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια δεν κέρδισε κάτι κάνοντας παροχές στη ΔΕΘ. Ακόμα και πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έκανε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Παπάς θα θυμάται ότι όταν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλύτερες υποσχέσεις πριν τις εκλογές, δεν κέρδισε κάτι. Πιστεύετε ότι τον έφτασε τώρα ο κ. Μητσοτάκης? Νομίζω πως είναι κατά τη μικρότερη, αλλά τώρα δεν είναι αυτή η ουσία. Διότι είναι διαφορετική πολιτική περίοδος και η κοινωνική περίοδος, κ. Κωνσταντινόπουλε. Δηλαδή, είμαστε σε μια εποχή που λόγω όχι μόνο του πολέμου, αυτό είναι μια παρεξήγηση, και λόγω της πολιτικής που είχε ασκήσει στην ενέργεια η κυβέρνηση, έχουμε μια τρομακτική αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Άρα οι παροχές που δίνονται και οι οποίες είναι άπαξ επί της ουσίας, δηλαδή δεν αλλάζουν τον τρόπο υπολογισμού ούτε των μισθών ούτε των συντάξεων και δεν επαναφέρουν τη συλλογική διαπραγμάτευση η οποία είναι απούσα στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, στην πραγματικότητα είναι ένα επίπεδο παροχολογίας το οποίο εξαφανίζεται για πλάκα. Δηλαδή, προφανώς το αν θα μπουν 500 ή 505 ευρώ στη σύνταξη δεν είναι το ίδιο, έχει 5 ευρώ παραπάνω, αλλά οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις των προϊόντων στην Ελλάδα και ό,τι σχετίζεται με την ενέργεια είναι πολλαπλάσιες. Δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό που δίνει η κυβέρνηση τη στιγμή που δεν αλλάζει τον υπολογισμό. Και θα πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο να ξαναβάζει το ζήτημα. Ότι θα δούμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ, ΚΚΕ. Είναι προφανές πως δεν υπάρχει τέτοια κυβέρνηση. Το ΚΚΕ δεν θα μπει σε καμία κυβέρνηση. Η συζήτηση δηλαδή ούτως ή άλλως επί της ουσίας είναι μάταιη. Επί της αρχής πάντως έχω ένα πρόβλημα. Μιλάμε για τέσσερα κόμματα τα οποία στις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες ήταν εκλογές ήττας για αυτά τα κόμματα, είχαν ποσοστό που προσέγγιζε το 50% και ήταν 10 μονάδες, 11 όλα μαζί παραπάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΠΑΣΟΚ, τελείως υποθετική, θα απευθυνόταν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας από όσο η κυβέρνησή σας. Είναι προβληματικό από άψη δημοκρατίας να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να ακολουθεί οι βουλευτές της συμπολίτευσης και να λέτε ότι είναι τερατογένεση η περίπτωση να κυβερνήσουν κάποια κόμματα τα οποία θα έχουν κατά πάσα βεβαιότητα στις επόμενες εκλογές ποσοστό πολύ πάνω από το 50%. Ο Πρωθυπουργός το είπε στη λογική ότι δεν μπορεί να λείπει το πρώτο κόμμα το οποίο θα έχει και μια διαφορά από δεύτερο. Και δεν μπορεί να συγκλίνει. Να λειτουργεί παρεξήγηση. Εμείς δεν ζητάμε να κάνουμε κυβέρνηση των χαμένων. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια καθαρή εντολή, πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είναι και η πολιτική προϋπόθεση για να είναι σταθερή μια τέτοια κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί μια κοινωνική πλειοψηφία να παρουσιάζεται ως ένα τέρας από τον Πρωθυπουργό. Μόνο θέλω να πω ότι από όσο θυμάμαι ιστορικά, τα κόμματα, πέρα από το πρώτο κόμμα που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να είναι η κυβέρνηση, αν βγάλουμε τα υπόλοιπα, πάντα είχαν μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, στις εκλογές. Δεν θυμάμαι κάποτε. Είναι ανορθογραφία. Εκτός από το 1974, ίσως που είχε η Νέα Δημοκρατία 54%. Και το 81. Λοιπόν, είναι ανορθογραφία. Άρα αυτό. Πάντοτε συνέβαινε αυτό. Δεν θα γίνει πρώτη φορά για να θρίζουμε τα υπόλοιπα κόμματα. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες και σήμερα στην ΔΕΘ δεν είναι ξαφνικά εμφανίστηκαν λόγω επειδή έρχονται οι εκλογές. Γιατί εδώ πρέπει να μετράμε κάτι. Ξέρετε κάτι. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Μάλλον πάντοτε ήταν μια μονομαχία των δύο πολιτικών αρχηγών, τη μία Κυριακή και την άλλη Κυριακή στη ΔΕΘ. Τι είπε ο ένας, τι λέει ο άλλος. Αυτό που έχει σημασία και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι που μετράνε και οι πολίτες, όχι φέτος, κάθε χρονιά, σε κάθε πολιτική σεζόν που ανοίγει η ΔΕΘ, είναι
από αυτά που είχε πει πέρσι έως φέτος, τα τήρησε. Αναδρομικά, ας πούμε, δεν τα τήρησε. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 έως τώρα, όλες οι μόνιμες παρεμβάσεις, δηλαδή μειώσεις φόρων, εισφορών, όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι, έχουν υλοποιηθεί και μάλιστα και λίγο παραπάνω. Βγάζω έξω και θα μιλήσω μετά για τα μέτρα. Για τα μέτρα. Γιατί θυμάμαι μια δέσμευση ότι οι μισθοί θα αυξάνονται στο διπλάσιο της ανάπτυξης. Έχει πάει στον κάλαθο αυτό, νομίζω, έτσι δεν είναι. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, θα τον ξαναυξήσουμε στο 751. Πράγματι, ναι, αυξήθηκε σχεδόν 10% φέτος που υπήρχε ανάπτυξη. Και πότε θα το πάτε αυτό, το Μάιο? Λοιπόν. Έχουμε φτάσει σε αύξηση ήδη του κατώτατου μισθού. Λέω, θα πάμε σε δεύτερη αύξηση. Θα πάμε σε αύξηση των συντάξεων. Σας ρωτώ, αν όλο αυτό. Σε αύξηση των συντάξεων θα κάνετε σε αύξηση του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν είναι μια ουσιαστική βοήθεια. Αυτό είναι σωστό. Εφαρμόζεται. Γι' αυτό λέω, δεν είναι προεκλογικό. Γι' αυτό να μην τα μπλέκουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε. Να το πείτε και να το γράψετε γιατί σας διαβάζουμε. Βεβαίως. Αυτό όμως, γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίζουμε. Δεν είναι όλα προεκλογικά. Ούτε είναι one-off. Υπάρχουν επιδόματα που δίνονται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση ακρίβειας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και βέβαια δεν μπορούν να καλύψουν αυτή την τεράστια ζημιά. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει βρει απάντηση. Και αν υπάρχει κάποια χώρα που έχει βρει απάντηση, φαίνεται από τα στοιχεία. Τι πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες χώρες, τι ακρίβεια υπάρχει. Ποια ζητήματα υπάρχουν και στην ενέργεια. Με συγχωρείτε, διότι η Ισπανία και η Πορτογαλία διεκδίκησαν και πέτυχαν το πλαφόν και την αποσύνδεση από το φυσικό αέριο και έχουν αυτή τη στιγμή 150 ευρώ στη χονδρική τη μεγαβατόρα και εμείς έχουμε 450. Και επειδή, επιτρέψτε μου, και επειδή υπόθηκε και για το χρηματιστήριο ενέργειας κάτι, το χρηματιστήριο ενέργειας θεσμοθετήθηκε και έχει θεσμοθετηθεί ως κανόνα σε όλες τις χώρες, όμως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ όπου όλη η παραγόμενη ενέργεια εμπορεύεται μέσα από το χρηματιστήριο. Στην Ιταλία, που έχει ίδια τιμή χονδρικής με εμάς, ξέρετε ποιο είναι αυτό το ποσοστό, κύριε Τσαμπρούνε και κύριε Κοταρίδη, 11%. Στη Γαλλία και τη Γερμανία 29%. Δεύτερη χώρα μετά την Ελλάδα που έχει 100% είναι το Βέλγιο με 39%. Εκεί πέρα βρίσκεται η τεράστια ανισορροπία. Δηλαδή, έρχεται η κυβέρνηση να υποχρεώσει τους εμπόρους ενέργειας το 50% τουλάχιστον της ενέργειας που πουλάνε να το κάνουν μέσα από μια χρονιά συμβόλαια. Γιατί δεν το κάνουν πλαφόν στη Λιανική, κύριε Παπά, τότε? Γιατί δεν συμφωνείτε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πλαφόν στη Λιανική? Κύριε Κωνσταντινόπουλο, ακούστε, στις 8 Μαρτίου του τρέχοντος βγήκε η Κομισιόν και γι' αυτό δεν μπορώ να ακούω ότι δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη. Η Κομισιόν λοιπόν, προφανώς διαχειρός Τίμερμανς, παρουσίασε ένα μπουκέτο προτάσεων όπου είχαν ήδη ξεκινήσει κάποιες χώρες να εφαρμόζουν και κάποιες άλλες εφάρμοσαν μετά. 8 Μαρτίου του 2022, προσωπικώς όταν διάβαζα έτρεβα τα μάτια μου. Δεν περίμενα τόσο προωθημένο κείμενο. Και έλεγε, ρύθμιση στη Λιανική, που λέει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ρύθμιση στη Χονδρική. Όλα σαν εθνικό κόστος. Μείωση. Ναι, βέβαια. Εντάξει, μην μιλάμε. Όχι, να μιλάμε με Όχι, να το λέμε, αλλά όχι ότι η Ευρώπη έχει κάνει βήματα. Μισό λεπτό. Δεν έχει κάνει βήματα. Λέει με το δικό σας πορτοφόλι. Μισό λεπτό. Αυτά ήταν όμως μέτρα. Με το δικό σας πορτοφόλι. Ήταν μέτρα τα οποία ήταν εκτός του φάσματος των επιτρεπόμενων πολιτικών γενικά. Και το δικό μας πορτοφόλι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να δοθούν 2 δις επιδοτήσεις και να συντηρηθούν οι τεράστιες εσχροκερδικές τιμές. Ξέρετε ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ, η συνολική αυτή τη στιγμή? Είναι κάτω από 2 δις. Δηλαδή, εσείς πήγατε να την πτωχεύσετε με 800 εκατομμύρια. Πτώχευση. Και πτώχευση χώρας. Θα σας πω γιατί το λέω. Κύριε Παπά, ξέρετε καλά οικονομικά. Ναι. Πήγατε να πτωχεύσετε τη ΔΕΗ και θα πτώχευε η χώρα με αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά. Εσείς το ξέρετε ότι δεν ισχύει. Την σύνδεση ΔΕΗ και συνολική εικόνα των δημόσιων οικονομικών. Επιτρέψτε μου. Τι σημαίνει χρεοκοπία της ΔΕΗ? Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, η ΔΕΗ δεν είχε καμία περίπτωση να πτωχεύσει. Είναι προφανές. Είχε απλώς λειτουργικές ζημιές για ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα. Πέρασε στην κερδοφορία, δεν αύξησε τα τιμολόγια και βεβαίως είναι αδύνατον για να πηγαίνουν καλά οι μέτοχοί της, όπως ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και κοκορεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, να χρεοκοπήσει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο Μακρόν, ο οποίος δεν είναι κανένας κομμουνιστής, η τρικομματική κυβέρνηση στη Γερμανία κρατικοποίησε τη Uniper. Ο Μακρόν πήρε πίσω όλες τις μετοχές της EDF, της γαλλικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισμού, και της είπε, άκουσα να σου πω, θα μπεις μέσα και 10 δις για να χαμηλώσει τα τιμολόγια. Δηλαδή, με χρήματα τα οποία ήδη έχουμε εξοδέψει για άλλους σκοπούς, θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση που ελαφρύνει τα νοικοκυριά. Αυτή ήταν η μεγάλη εκοφαντική απουσία από τα οικονομικά μέτρα του κύριου Μητσοτάκη. Ολοκληρώνω. Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν υπάρχει
αύξηση μισθών ή συντάξεων που να μπορεί να υπερκαλύψει το κόστος και της ενέργειας, αλλά και της συνεπακόλουθες αυξήσεις. Ωραία. Θα μπορούσε να δοθεί σε κάποια χώρα της Ευρώπης, συγγνώμη γι' αυτό, αυξήσεις μισθών και συντάξεων να καλύψουν τον πληθωρισμό? Όχι, απλά, όχι. Ναι, αλλά προσέξτε όμως, στην Ιταλία υπήρξε κάμψη του πληθωρισμού, γιατί υπήρξε ένας περιορισμός των τιμών και στα μέσα μαζικής ενέργειας. Δεν έγινε αυξήσεις μισθών και συντάξεων όμως. Δεν έγινε αυξήσεις μισθών συντάξεων στην Ιταλία ή κάπου. Εξηγώ. Βεβαίως πρέπει να αυξηθούν μισθοί και συντάξεις. Και υπάρχουν και σκέψεις τις οποίες θα τις αναπτύξουμε εμείς την επόμενη εβδομάδα. Περιμένετε και την παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα. Εδώ πέρα όμως υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Και εκεί δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Ωραία. Η κυβέρνηση είπε επιδοτήσεις τώρα οι οποίες κόβονται το επόμενο διάστημα. Ωραία, κύριε Μακόπουλο, σε αυτά που θα απαντήσει τον κύριο Παπά, θέλω να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο το κάνω πολύ συχνά και δεν έχω λάβει πιστική απάντηση. 55 δις, είπε ο Πρωθυπουργός, έχουν πέσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, της κρίσης και τα ενεργειακά μέχρι τώρα. 42 υποθέτω ότι θα χρειαστούν και άλλα χρήματα στην πορεία. Αυτά τα 55 τα έχουμε δανειστεί ως χώρα ή κάποια από αυτά? Όχι. Υπάρχουν πολλαπλές. Παρακαλώ, κάντε το ερώτημα για να. Αν θεωρείτε πως. Ή αν υπάρχει φόβος μετά από κάποια χρόνια και αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, γιατί πολλοί θεωρούν ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει χρόνια, έτσι, το ενεργειακό χάος στο οποίο ζούμε. Αν κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος να μας τυπήσει την πόρτα και να πει παιδιά, να σφίξουμε πάλι το ζωνάρι. Τα έχουμε ζήσει αυτά, γι' αυτό το λέω. Πάμε λίγο για το ερώτημά σας για να συνεχίσω και σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάποιους παράγοντες δημοσιονομικά που την βοηθούν να κάνει τέτοιου είδους πολιτική. Νούμερο ένα, για να πούμε και μερικά πράγματα. Φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερέσοδα των εταιριών, για τα υπερέσοδα. Από τα υπερέσοδα τώρα, μόνο το Σεπτέμβρη, 1,1 δις θα πέσει για να ελαφρυνθούν οι λογαριασμοί στο ρεύμα. Συν 800 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μην λέτε ψέματα. Από τα υπερκέρδη δεν έχετε πάρει τίποτα. Μηδέν. Δεν είναι έτσι. Μηδέν από τον κρατικό προϋπολογισμό. 800 εκατομμύρια από τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα, επίσης, ένας άλλος μύθος που πρέπει να συζητήσουμε. Ακούμε όλο για την Ισπανία, την Πορτογαλία. Η σχέση των μέτρων ως προς το ΑΕΠ, τα οποία έχουν πέσει για να ελαφρυνθεί ο Έλληνας, είναι στην Ελλάδα 3,7%, όταν σε χώρες που τις επικαλείται διαρκώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ισπανία, είναι κάτω από το 2%. Η Γερμανία έχει 1,6%. Άρα να τα απαντάμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει κάνει αντλήσεις από τις εκδόσεις ομολόγων πολύ επιτυχημένες, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτό λοιπόν μπαίνει στο ταμείο. Έχουμε κατορθώσει και έχουμε άμεσες επενδύσεις το 2021 4,8 δις. Τι σημαίνει αυτό? Ανάπτυξη χρήματα και πάλι στα δημόσια ταμεία. Έχουμε αύξηση των εξαγωγών μας σε ποσοστό 78 δισεκατομμύρια. Και τι σημαίνει αυτό? Δυσανάλογη αύξηση εισαγόμενος, εισαγόμενος πλούτος από τις εξαγωγές. Και να ολοκληρώσω, κύριε Παπά, να μου κάνετε όσο κριτική θέλετε, αλλά να μιλάμε λίγο με αριθμούς. Δώσατε άστοχο παράδειγμα. Εμείς εδώ. Εμείς εδώ επίσης έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος φέρνει, θα επιμείνω να το πω κύριε Παπά, με μεγάλη χαρά να τοποθετηθείτε. Έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος φέρνει έξτρα έσοδα, καθώς πάει κάθε ρεκόρ αυτή τη στιγμή η προσέλευση των τουριστών. Προφανώς υπάρχει και μία προσφυγή σε μια μορφή δανεισμού. Όμως οι αντλήσεις των ομολόγων, δέστε με τι επιτόκια έχουμε αντλήσει. Η Ελλάδα είναι στην οικονομική αιχμή αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Θέλουμε, δεν θέλουμε, σκεφτείτε ότι στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε ανάπτυξη 7%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 4,1%. Το ξέρω ότι ακούγομαι λίγο με την παλιά μου ιδιότητα ως δημοσιογράφος στα οικονομικά. Όμως η αλήθεια είναι συγκεκριμένη και βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς. Θέλω όμως να πω λίγο και για το πολιτικό, επειδή νομίζω ότι σας το απάντησα με τον τρόπο που εγώ θέλω τουλάχιστον. Θέλω να πω κάτι για το πολιτικό που συζητήθηκε πριν. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ο πρώτος, υπάρχει ο δεύτερος, υπάρχει ο τρίτος και υπάρχει και ο πέμπτος ή ο έκτος στην κατάταξη στην πολιτική. Mm-hmm. Παρακολούθησα τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη την Παρασκευή στον Αντένα, ο οποίος θεωρώ ότι τοποθετήθηκε με έναν πολιτικό μικρομεγαλισμό. Δηλαδή τι είπε? Αλλάζει το κριτήριο. Δεν έχει καμία σημασία ποιος θα βγει πρώτος. Δεν έχει καμία σημασία ποιος θα βγει δεύτερος. Σημασία έχει για το τελικό δηλαδή πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο. Δηλαδή, εάν δούμε ένα κόμμα το οποίο από το 8% θα πάει στο 12%, αυτό το κόμμα δικαιούται να πάρει εντολή και να σχηματίσει κυβέρνηση. Εδώ είναι η πλήρης ανατροπή και γι' αυτό κ. Ανδρουλιδάκη μίλησε για τερατογένεια ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να έχεις μια κυβέρνηση, εγώ μιλάω με τις τρέχουσες μετρήσεις.
Μία μέτρηση, είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, για το 28%. Εγώ μπορώ να το αντιπαραθέσω άλλες 4 με 5 που η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει στα ίσια ποσοστά 33, 34 και 35. Και 43 λοιπόν, ποιο θα είναι τελικά το κριτήριο των επόμενων εκλογών? Το ποιο θα καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση και θα πούμε «Α, αυτός ανέβηκε, άρα πρέπει να κυβερνήσει» ή αυτός ο οποίος θα υπερψηφιστεί από το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού? Το πολιτικό άθροισμα θα μετράει, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν μπορεί να είναι το πολιτικό άθροισμα σε πολιτικές. Όπως σε όλη την Ευρώπη, ξέρετε. Έχουν υπάρξει κυβερνήσεις ερμαφρόδητες, χωρίς συνοχή. Εσείς βλέπετε να έχει υπάρξει σοβαρή ζήμωση και προγραμματική σύγκληση αυτών των δυνάμεων, ώστε να υπάρξει και μια συγκυβέρνηση ποιοτική που θα λύσει προβλήματα? Εγώ θέλω να το πω. Το μιλάει για την Επανάσταση και το μισό πασχαλιστικό. Το Κουκουέ νομίζω έχει ξεκαθάρισει σήμερα, για να μην έχετε άγχος και να πάτε να κοιμηθείτε καλά, ότι δεν θα μπει σε αυτή την κυβέρνηση που λέτε εσείς. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Θέλω να σας πω ότι η συγκυβέρνηση, επειδή μιλούσαμε για ποσοστά, τόσο η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ έφτανε στα ποσοστά στο 42%, όσο και η συγκυβέρνηση Καμένου Τσίπρα έφτασε πάλι στα ίδια ποσοστά. Ισχύει. Ήταν στο 42 με 43%. Απλώς για να γνωρίζουμε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά. Η πρώτη με τη Δημάρ που ήταν στο 47%. Για να είμαστε. Και πάλι όμως η πλειοψηφία ήταν. 47%. Όχι, σας λέω αυτό. Με αυτό δεν υπάρχει. Θα αλλάξουμε αλλά. Δεύτερον. Οι τρεις, με βάση το Σύνταγμα, δεν ξέρω αν θέλετε να το αλλάξετε, ο τρίτος παίρνει εντολή. Και αυτά που έχει δεσμευτεί απέναντι σε αυτούς που τον ψήφισαν, τα θέτει κάτω. Αν άκαρπε σε δύο πρώτες, κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν την παίρνετε ούτως ή άλλως. Την παίρνει ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Άρα σας είπα πριν τι είναι, γιατί δεν πάω. Και πάω σε δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να γράφετε τις θέσεις μας και στον ελεύθερο τύπο. Φυσικό αέριο. Το λόμπι του φυσικού αέριου. Το οποίο ακούσατε εδώ, ακούσατε. Πλαφόν στη Λιανική δεν λέει κανένα. Το λόμπι του φυσικού αέριου, το οποίο έφερε. Ήταν λόμπι Γερμανίας, Ρωσίας και όλα αυτά, έφερε το φυσικό αέριο. Σήμερα, και αυξήσαμε εν μέσω κρίσης την εξάρτησή μας κατά 20%. Σήμερα ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση? Στην Αρκαδία γίνονται έργα 45 εκατομμύρια για δίκτυα. Λέει ότι δίνω επιδότηση να το μετατρέψουμε σε πετρέλαιο. Δίνω επιδότηση για να τα μετατρέψω σε πετρέλαιο. Αντί τι να πει? Ότι τα ηλιακά συστήματα πρέπει να έχουν φοροελαφρύνσεις για να πάει γρήγορα. Δεύτερο ζήτημα. Να σας πω κάτι. Ποια κυβέρνηση ήταν αυτή που πριν 15 μέρες έφερε νόμο για τα φωτοβολταϊκά, ο κύριος Κρέκας, εν μέσω καλοκαιριού? Πού να τα πούνε όμως πάλι αυτά, γιατί είναι η ηλεκτροπαραγωγή. Έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Μην ακούτε εδώ πέρα τι λένε. Τους γνωρίζουμε ποιοι, με ποιους μιλάνε. Γιατί τα έδωσε όλα? Και ήρθε χθες ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πόσο αγάπησε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Και τι είπε για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες? Ότι θα δώσει, λέει, πόσα. Πόσα είπε? Αφού δεν έχει δίκτυο φτιαγμένο. Δεν έχει τίποτα. Σε 10 χρόνια. Ωραία. Άρα ουσιαστικά το Πασόκ τι λέει? Έχει προτάσεις και θέσεις. Γιατί μιλάνε όλα τα κόμματα και λένε για τους ηλεκτροπαραγωγούς και αυτά. Άρα δεν είναι ποτέ πλαφόν. Γιατί? Το πλαφόν έχει κόστος για τους ηλεκτροπαραγωγούς. Λοιπόν, το πλαφόν στη Λιανική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση και ελπίζω να στιγούρει και την εκπομπή. Μας έκανε και πιο σοφούς ο κ. Μητσοτάκης. Κέρδισε και εθνική, κέρδισε Παναθηναϊκός. Εδώ χαίρεστε. Μας έκανε γιατί είπε ότι η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη ήταν τεκμηριωμένη. Γιατί η σοφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τεκμηριωμένη η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. Αυτή την αγάπη για τον Ανδρουλάκη τη δεχόμαστε και θέλουμε να πάει και γίνει και ψήφο. Σα ζητάμε να τον ψηφίσετε κιόλα. Όχι να μην μείνετε μόνο στην αγάπη. Να μην μείνετε στην αγάπη, λοιπόν, να τον ψηφίσετε όλοι. Για το Σπίρτζι δεν δεσμεύτηκε ότι δεν τον παρακολουθούσε. Για τον Πιτσιόρλα είπατε τίποτα. Μαρκόπουλο, όλοι οι άλλοι έχουν παρακολουθηθεί εδώ πέρα. Μπορούμε να κάτσουμε όσο ώρα θέλετε μετά να κλείσουμε την εγώ. Καθόμαστε όλο το βράδυ εδώ.